Τα Ρίχτερ που θα προκαλέσουν και τσουνάμι θα χτυπήσουν την Κρήτη τον ερχόμενο Απρίλιο και η αντιμετώπιση των συνεπειών που θα επιφέρουν αναμένεται να κινητοποιήσουν το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και όλους τους δήμους της Κρήτης. Θα είναι μια άσκηση πρώτα επί χάρτου και μετά σε όλο το πεδίο, δηλαδή θα εξελιχθεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα είναι άσκηση πλήρους ανάπτυξης, όπως λέμε, και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες και σε όλους τους δήμους και στους κρίσιμους φορείς, εκπαίδευση, νοσοκομεία, υπηρεσίες, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει ο σχεδιασμός της άσκησης σεισμού Μίνωας 2024, της μεγαλύτερης που έγινε ποτέ στη χώρα, η οποία θα γίνει επί χάρτου το Φεβρουάριο και επιδράσει στον ερχόμενο Απρίλιο, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του οποίου πρόταση ήταν η πραγματοποίησή της. Η Κρήτη, ξέρουμε ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ μεγάλοι σεισμοί και τσουνάμι. Το Ηράκλειο το 1303 σχεδόν καταστράφηκε από ένα μεγάλο σεισμό και ένα τσουνάμι. Ο σεισμός υπολογίζεται περίπου στο 8,3. Η Δυτική Κρήτη ανυψώθηκε το 365 μετά Χριστόν σε ένα σεισμό που υπολογίζεται περίπου στο μέγεθος 8,5. Άρα, εφόσον έχουν γίνει ιστορικά, έστω και 800 χρόνια πριν, πολύ μεγάλοι σεισμοί, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, ότι όλες οι υπηρεσίες είναι έτοιμες. Μέλη της επιστημονικής ομάδας που κάνουν το σχεδιασμό της άσκησης είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, αλλά και ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης, που σήμερα έκαναν στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς την πρώτη ενημέρωση για την άσκηση στο Ηράκλειο. Είναι μια άσκηση με καλά δομημένο σενάριο, το οποίο εναρμονίζεται απόλυτα με το φυσικογεωγραφικό και γεωδυναμικό πλαίσιο της Κρήτης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το φανταστικό. Το σενάριο της διήμερης άσκησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει ένα πολύ δυνατό σεισμό και αμέσως μετά τσουνάμι στα Χανιά την πρώτη μέρα και στο Ηράκλειο τη δεύτερη, που θα συνοδεύονται και οι δύο από εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές, δομικό και φυσικό περιβάλλον. Ένα σενάριο μέσα από το οποίο στόχος είναι να έρθουν στην επιφάνεια τα όποια και να υπάρχουν, προκειμένου αυτά να καλυφθούν και το σύνολο των φορέων αλλά και των πολιτών που θα συμμετέχουν ενεργά στην άσκηση να είναι ενημερωμένοι και κυρίως έτοιμοι εν ώψη μιας πιθανής καταστροφής. Εμείς με όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να συντονιστούν, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρέπει να γνωρίζει και ο πολίτης τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ενός σεισμού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ενώνουμε δυνάμεις για να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε όλοι και αυτό θα κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με μια προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, η οποία θα βοηθήσει και τους δήμους και την περιφέρεια και τους φορείς να βελτιώσουν τα σχέδια τους. Σε ό,τι αφορά πάντως την άσκηση, η απόφαση να γίνει στην Κρήτη και μάλιστα με τέτοια έκταση δεν συνδέεται, όπως επισημάνθηκε, με καμία πρόβλεψη για μεγάλο σεισμό, αφού έρχεται να συνδεθεί με το φυσικογεωγραφικό και γεωδυναμικό πλαίσιο του νησιού, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώθηκε στον χρόνο από τέτοια φαινόμενα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποια υπόνοια ότι κάτι θα γίνει, με τίποτα. Η προηγούμενη μεγάλη άσκηση στην Κρήτη έγινε το 2011. Κάνουμε μία άσκηση τώρα. Τέτοιες ασκήσεις θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα για να ασκηθεί και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και επαναλαμβάνω ώστε να υπάρχει η εκπαίδευση των πολιτών όλων και ειδικά των μαθητών να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή η φυσική κίνδυνη βεβαίως δεν είναι καταστροφές, αλλά είναι αυτή που διαμόρφωσαν το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, που είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο.